Καλώς ήρθατε και πάλι στο Ινφοεπίδομα, είμαι η Κατερίνα και σήμερα μέσα από αυτό το βιντεάκι θα μιλήσουμε γύρω από το Α21 και την εξέλιξη που όλοι περιμέναμε, αυτή της έναρξης και πάλι των αιτήσεων. Υπενθυμίζουμε πως μετά από κάθε πληρωμή η πλατφόρμα ανοίγει, υποτίθεται άμεσα, ωστόσο αυτή τη φορά μετά την πληρωμή του Μαρτίου υπήρξε μια αρκετά μεγάλη καθυστέρηση, οπότε τώρα μέσα Απριλίου επιτέλους η πλατφόρμα άνοιξε. Θα δούμε και θα θυμηθούμε λοιπόν κάποια πραγματάκια που αρκετοί ρωτάμε γύρω από το Α21, όπως επίσης και την εξέλιξη που έχουμε, την ευχάριστη εξέλιξη σε σχέση με κάποιους δικαιούχους που δεν πληρώθηκαν την πρώτη δόση. Θυμίζουμε λοιπόν το πώς μπαίνουμε στην αίτησή μας και πώς ελέγχουμε την εκαθάρισή μας. Στη μηχανή αναζήτησης που χρησιμοποιούμε, πληκτρολογούμε Α21, επιλέγουμε επίδομα παιδιού Α21, μας ανοίγει η σελίδα του ΟΠΕΚΑ για το συγκεκριμένο επίδομα. Μια μικρή παρένθεση για να θυμίσουμε πως τρόπος επικοινωνίας με τα κατατόπους κεντρικά καταστήματα ΟΠΕΚΑ είναι αυτός. Μπαίνοντας μέσα στην πλατφόρμα, πατάμε επικοινωνία και μας ανοίγει μια λίστα με τα κεντρικά καταστήματα μέσα στην Ελλάδα, όπου ανάλογα με τον τόπο κατοικίας μας, εμείς επιλέγουμε, παραδείγματος χάρη, κεντρικής Μακεδονίας, το αντίστοιχο και εμφανίζεται το mail στο οποίο μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα με τον ΟΠΕΚΑ. Φυσικά, πάντα υπάρχει η επιλογή του να καλέσουμε στο τετραψήφιο 1555, ωστόσο έχουμε αναφέρει κάποια πράγματα γύρω από αυτό, ο καθένας επιλέγει ό,τι επιθυμεί. Για νέους δικαιούχους, καλό είναι να ρίξετε μία ματιά εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ βοηθητικά τα στοιχεία που μας δίνει, τα βήματα που μας δίνει η πλατφόρμα, εάν θέλετε πρώτη φορά να αιτηθείτε για το επίδομα. Υπενθυμίζουμε κάτι το οποίο ρωτάνε και ανησυχούν πάρα πολύ παλιοί δικαιούχοι. Έχω κάνει λάθος, πώς μπορώ να το διορθώσω στην αίτησή μου. Κάτω-κάτω βλέπουμε ξεκάθαρα πως μας δίνεται η επιλογή ακύρωσης, αρκεί όταν ακυρώσουμε μία αίτηση να ξεκινήσουμε και πάλι να υποβάλουμε νέα και αυτή τη φορά να μην ξεχάσουμε πως απαραίτητα και πάλι πρέπει να πατήσουμε υποβολή. Πολλοί μπερδεύονται, πατούν απλά αποθήκευση και δυστυχώς έτσι η αίτησή τους δεν προχωρά. Απαραίτητα λοιπόν υποβολή. Κλείνει αυτή η παρένθεση, συνεχίζουμε. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα στο σύστημα. Πατάμε είσοδος με διαπιστευτήρια τάξης, συνέχεια στο τάξης και εδώ πέρα καταχωρούμε τους κωδικούς τάξης, του ετούντα απαραίτητα εάν μιλάμε για προϋπάρχουσες αιτήσεις, εάν κάποιος ήδη έχει υποβάλει την αίτησή του, θα πρέπει να κάνει είσοδο στο σύστημα με τους κωδικούς τάξης αυτού που υπέβαλε την αρχική αίτηση. Εδώ θυμίζουμε κάτι επίσης που ρωτάει πολλοί κόσμος, ποιος έχει δικαίωμα να αιτηθεί για το Α21. Σε έγγραμμα ζευγάρια δικαίωμα να αιτηθεί έχει και η μητέρα και ο πατέρας. Δεν είναι μόνο ένας από τους δύο δικαιούχους του επιδόματος, αρκεί φυσικά να γίνει μόνο μία αίτηση. Σε περιπτώσεις μονογονεϊκές δικαίωμα να αιτηθεί έχει μόνο ο γονέας ο οποίος έχει την επιμέλεια. Και σε περίπτωση συνεπιμέλειας μπορούν και οι δύο γονείς να αιτηθούν, αρκεί φυσικά κατόπιν συνεννόησης να υποβληθεί μόνο μία αίτηση. Εφόσον λοιπόν καταχωρήσουμε τους αντίστοιχους κωδικούς τάξης, πατάμε είσοδος. Αμέσως μετά πατάμε εξουσιοδότηση. Και έχουμε μπει μέσα στην πρώτη σελίδα του επιδόματος Α21, όπου κάτω-κάτω θα πρέπει να καταχωρήσουμε τον άμκα μας, τον άμκα του ατόμου με του οποίου τους κωδικούς μπαίνουμε εννοείται στο σύστημα. Και πατάμε είσοδος. Υπενθυμίζουμε πως η εκαθάριση εμφανίζεται μόνο στον ετούντα. Γι' αυτό το τονίζω πολλές φορές, ξέρω ότι ενδεχομένως να γίνουμε κουραστικοί, αλλά πολλοί μπαίνετε με λάθος κωδικούς και λέτε «δεν μου εμφανίστηκε η εκαθάριση». Και εκεί πέρα δημιουργείται χωρίς λόγο αναστάτωση.
Όταν λοιπόν μπούμε με τους σωστούς κωδικούς μέσα στην αίτησή μας, θυμίζουμε πως για την πληρωμή της πρώτης δόσης πάρα πολλοί δικαιούχοι είχαν δει αυτή την εικόνα στην καθάρισή τους. Εκαθάριση πληρωμής, αυτή που είχε γίνει 31 Μαρτίου του 2023, οφειλές προς τον ΟΠΕΚΑ από προηγούμενα έτη. Φυσικά, οι αιτήσεις αυτές δεν πληρώθηκαν. Ευτυχώς όμως, με ένα επίσημο δελτίο τύπου, ο ΟΠΕΚΑ ενημέρωσε πως θα γίνει επανέλεγχος, καθώς αυτή η εικόνα ήταν για κάποιο συστημικό σφάλμα, εν πάση περιπτώσει, στις περισσότερες περιπτώσεις, όπου και όντως έγινε ένας επανέλεγχος και στις 7 Απριλίου, αν θυμάστε, είχε γίνει μια εμβόλυμη πληρωμή και πολλοί από τους δικαιούχους που είχαν την εικόνα αυτή στις εκαθαρίσεις τους πληρώθηκαν κανονικά την πρώτη δόση. Λίγο αργοπορημένα την πληρώθηκαν. Ωστόσο όμως, κάτι που αναλύσαμε και σε άλλο βιντεάκι, κάποιοι από αυτούς όντως, παιδιά, είχαν οφειλές από περασμένα έτη. Στο βίντεο, αν θέλετε να ανατρέξετε, έχουμε αναλύσει πώς μπορούν να εμφανιστούν οφειλές από περασμένα έτη. Η εξέλιξη λοιπόν γύρω από το συγκεκριμένο θέμα είναι η εξής. Όσοι είχαν την εικόνα αυτή στις εκαθαρίσεις τους, αν μπουν αυτή τη στιγμή μέσα στην αίτησή τους, ενδεχομένως να έχουν αυτή εδώ την εικόνα. Όπου ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνει τον δικαιούχο πως υπάρχει αναστολή λόγω επανεξέτασης της αίτησής τους. Υπενθυμίζει στους δικαιούχους πως λόγος αναστολής και λόγος που εμφανίστηκε οφειλή από περασμένα έτη, ένας μάλλον από τους λόγους, είναι και αυτός γύρω από τις απαιτούμενες φορολογικές. Μας υπενθυμίζει λοιπόν η φόρμα πως για Έλληνες πολίτες ή πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούνταν 5 συνεχείς φορολογικές δηλώσεις στην Ελλάδα και για πολίτες άλλων κρατών 12 ετίας, φορολογικές δηλώσεις 12 ετίας. Καλώς ή κακώς, κάποιοι όντως δεν καλύπτανε αυτό το κριτήριο. Αυτή λοιπόν η επισήμανση λέει αυτό ακριβώς, ότι θα γίνει ένας επανέλεγχος στις φορολογικές δηλώσεις των περασμένων ετών και πως εάν και εφόσον όλα είναι έτσι όπως πρέπει να είναι, στην επόμενη πληρωμή αυτή στις 31 Μαΐου του 2023 θα πληρωθεί κανονικά ο δικαιούχος και την δεύτερη δόση αλλά και την πρώτη. Ξαναλέμε όμως πως δυστυχώς κάποιοι όντως έχουν κρεμότητες από τις περασμένες χρονιές, είτε για τον λόγο που προαναφέραμε ή μπορεί να είναι για κάποιον άλλο λόγο. Σε κάθε περίπτωση επικοινωνούμε με τον ΟΠΕΚΑ, αναφέραμε πριν από λίγο πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε απευθείας με τον ΟΠΕΚΑ, τόσο ώστε να έχουμε έτσι λίγο μια πιο σαφή εικόνα και πιο άμεσα χωρίς να περιμένουμε τον Μάιο. Στη συνέχεια θα υπενθυμίσουμε πως αιτήσεις υποβάλλονται κατά όλο το έτος, εάν κάποιος δικαιούχος δεν υποβάλλει την αίτηση για το επίδομα τέκνου τον Φεβρουάριο ή αρχές Μαρτίου, όπως κάνουμε ως επιτοπλίστων όλοι, αυτό δεν σημαίνει ότι χάνει τα ποσά που δικαιούται. Όταν υποβάλλει την αίτησή του, στην επόμενη πληρωμή που έπεται μετά την αίτησή του, θα λάβει αναδρομικά όλα τα ποσά που έχει δικαιωθεί. Τα ποσά που δικαιούμαστε ορίζονται με βάση το οικογενειακό, το συνολικό οικογενειακό εισόδημά μας και χωρίζονται σε 3 κλίμακες και κάθε δόση, είπαμε ότι το Α21 πληρώνεται σε 6 διμηνιαίες δόσεις. Κάθε δόση έχει συγκεκριμένη ημερομηνία στην καρτέλα αυτή. Μπορείτε να δείτε τις τακτές πληρωμές για το 2023, όπου κάθε δόση αφορά την προηγούμενη διμηνία από τον μήνα καταβολής. Τον Μάρτιο λοιπόν πληρωθήκαμε για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, ομοίως η δόση Μάιου θα μας πληρώσει για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και ούτω καθεξής. Από εκεί και έπειτα υπενθυμίζουμε λίγο τους πίνακες με τα ποσά, εδώ πέρα βλέπουμε τα εισοδηματικά όρια, όπως επίσης και τα ποσά που δικαιώνεται ανακλίμακα κάθε δικαιούχος, ανάλογα φυσικά με τα τέκνα, εδώ πέρα. Ο πίνακας αυτός αφορά οικογένειες με 2 γονείς, υπάρχει ωστόσο μία μικρή διαφορά
στις περιπτώσεις μονογονεϊκών. Μία διαφορά όχι ως προς το ποσό που δικαιώνεται το κάθε τέκνο, αλλά ως προς το εισόδημα, ως προς το εισοδηματικό όριο. Και πάλι υπάρχουν τρεις κλίμακες και ανάλογα με τα τέκνα δικαιώνεται και το ανάλογο ποσό. Θυμίζουμε λοιπόν πως φέτος μας έχει ζωρίσει αρκετά η πλατφόρμα του Α21, μας έχει βγάλει απαίτηση για επισύναψη δικαιολογητικών από τον Ιούνιο και μετά. Πολλές αιτήσεις λοιπόν έχουν δικαιωθεί τα ποσά ακόμα και για παιδάκια δημοτικού μέχρι και τον Ιούνιο, όπου τότε θα πρέπει να επισυνάψουν μια επόμενη βεβαίωση σπουδών, αυτή της ολοκλήρωσης της φοίτησης, γιατί από τον Ιούνιο και μετά εννοείται δεν υπάρχει σχολείο, είναι οι καλοκαιρινοί μήνες. Αυτό το βλέπαμε μόνο για φοιτητές. Τώρα φέτος για κάποιο λόγο μας το ζητάνε και εδώ. Όχι σε όλους, σε όσους όμως εμφανίζεται κάτι τέτοιο, θα πρέπει να μεριμνήσετε, να επισυνάψετε ακόμα μια βεβαίωση, ούτως ώστε να συνεχίσει η πληρωμή και κατά τους θερινούς μήνες. Αυτά λοιπόν γύρω από την εξέλιξη σε σχέση με το Α21 και την πληρωμή της Β δόσης. Πατάμε like στο βίντεο. Δεν ξεχνάμε να πατήσουμε εγγραφή στο κανάλι, ούτως ώστε να ενημερωνόμαστε άμεσα για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη γύρω από το Α21, αλλά και οποιαδήποτε άλλη παροχή και επίδομα μας αφορά. Για ακόμα μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο.